φίλες και φίλοι, γεια σας. Να υποσημειώσω κάτι που πολλές φορές λέω, ότι υπάρχουν στιγμές σε αυτόν τον τόπο που αναρωτιέται κανείς μέχρι που μπορεί να φτάσει, το λέω ευθέως, η ανοησία, η βλακεία και η ανεγκεφαλοσύνη ορισμένων ανθρώπων. Ξέρετε, αυτά τα παιδάκια, τα παιδάκια που είναι απόγονοι του Τσίπρα, κάτι περίεργοι μπαχαλάκιδες, κάτι δίθεν αντιρατσιστές, κάτι παιδάκια τα οποία δεν ξέρω από πού ζουν και πληρώνονται, μα εγώ ξέρω, αυτοί κάνουν πως δεν ξέρουν, διότι οι πληρωμές τους γίνονται μέσω σώρος. Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα απλό. Ακόμη και την ηλικιότητά τους μπορεί κανείς να την ανεχθεί ακόμη και τη βλακεία του, και αναφέρομαι σε όλα αυτά τα παιδάκια του Indie Media, αυτά χαζά παιδάκια, τα οποία επαναλαμβάνω, ο μόνο σκοπό είναι να πολεμήσουν ό,τι εθνοκεντρικό υπάρχει. Αρχίζουν λοιπόν αυτά τα παιδάκια του Indie Media και των υπολείπων να γίνονται χειρότεροι από του Ναζί, να κάνουν ναζιστικές και φασιστικέ επιλογέ χτυπώντας, δρώντας, λειτουργώντας ουσιαστικά φημώνοντα ακόμα και φωνέ για να αποδείξουν ότι είναι δημοκράτε και ότι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να χτυπήσουν τον ναζισμό. Ακούστε, παιδάκια μου γλυκά. Ακούστε, παιδάκια μου γλυκά. Αναρχικό δεν σημαίνει να κε και να σπα. Ψάξτε λίγο να δείτε πραγματικά τι σημαίνει η αναρχία. Και πω ο πραγματικό αναρχικό, τάχα του in the media θα έπρεπε να πολεμάει το σώρο στα αφεντικότητα που πληρώνεται. Ο αναρχικό, ο πραγματικό, για το Intimedia το λέω και στο γράψουν αν θέλουν και το βιντεάκι να βάλουν χτυπάει τον Σόρος το Ροτσάιλτ και όλα αυτά τα περίεργα άτομα τα οποία τους πληρώνουν έμεσα ή άμεσα αλλιώς δεν είναι αρχικός διότι ο αρχικός δεν θέλει αρχή η οποία θα άρχει πάνω από το κεφάλι μας και όταν η αρχή που άρχει πάνω από το κεφάλι μας ρευλάκες είναι ο Σόρο και ο Ροτσάιλ το μεγάλο κεφάλαιο, εγώ αναρωτιέμαι πώ μπορείτε να πληρώνεστε κύριοι του Ιντιμίντα και ο συμφετό σα από το κεφάλαιο, από το Ροτσάιλ ή από τον Σόρο έμεσα ή άμεσα και να πολεμάτε το κεφάλαιο. Επείτε μου τώρα πόσο κεφάλες είστε. Πόσο κεφάλες μπορεί να είστε. Βέβαια, να του πω και το εξή για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και τι θέσει μα και του ρόλου μα. Ο Βελόπουλο, δεν έχει καμία σχέση με τα δικά τους τα σπρεματοζωάρια ή τα δικά τους τα προγονικά σκουλίκια. Και αναφέρομαι στα προγονικά σκουλίκια του διχασμού των Ελλήνων, που χώρισαν σε κομμουνιστές με και γράμμο βίτσι και τα λοιπά την Ελλάδα, για να κάνει και πάλι τότε το κεφάλαιο τη δουλειά του. Καταλάβατε κύριοι του Indymedia. Και τότε ακόμη που αναφέρεσαι το Μελιγαλά που εγώ τα συχαίνω όλα αυτά, όπως και το γράμμο και το βίτσι, όπως και τι φαγέ που κάνανε οι κομμουνιστές ή οι δεξιοί, θα λέγα εκατέρωθεν για να επιβάλλουν την πολιτική τους που σήμερα εσείς επικαλείστε. Δηλαδή είστε και τόσο βλάκε που δεν καταλαβαίνουν το αυτονόητο. Ότι είτε από τη μία πλευρά που είστε εσείς, είτε από την άλλη που είναι οι άλλοι, το ίδιο πράγμα είστε. Ναζιστές και φασιστές. Δύο άκρα, δύο επιλογές. Εμείς ενώνουμε τους Έλληνες, ενώνουμε την Ελλάδα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί δεν τους μαζεύετε να τους όλη όλοι σπίτι σας. Έχει που κάτω και σπάτε γραφεία, και αναφέρομαι και στην Πάτρα που γίνεται τα τάχαμε τα επεισόδια. Να είχαμε να λέγαμε τώρα, πάση περιπτώσει. Πέντε-δέκα παιδάκια από την Αθήνα που σπουδάζουν στην Πάτρα πήγαν και έκαναν μαγκέ. Να είμαι από πέντε άτομα. Άντε τρία. Θα πω όμω το εξή. Γιατί δεν πάτε οι ίδιοι εσεί, λέω εγώ στο μέγαρο μαξί μου, να κάνετε αντίσταση στον καπιταλισμό και στο κεφάλαιο. Γιατί δεν πηγαίνετε εσεί οι ίδιοι και πείτε κόβουμε τα λεφτά του Ιντιμίδια εννοώ, αυτοί που τρώτε τζάμπα και πίνετε, και να μπείτε στου αρχηγίσκου σα, από πληρώνεσαι, ρε μεγάλη. Τι δουλειά κάνει, πώ πληρώνεσαι. Λέω εγώ. Και σταματώ εδώ για να πάμε σε σοβαρά. Γιατί αν εγώ ποτέ φοβόμουν, θα του πω κάτι πολύ απλό. Δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα. Πυροβολισμού δέχτηκα. Πραγματικού, όχι τώρα τα βολίδωτα τα δικά του. Βόμβε δέχτηκα. Πραγματικέ βόμβε, όχι τα βόλια τα δικά του. Προπυλακισμού, φραστικού, λεκτικού. Δεν φοβήθηκα ποτέ. Είναι αυτό που μου λένε πολύ καλά. Δεν φοβάσαι εάν και εφόσον, αν θα σε φάνε. Αν είναι να με φάει ο Σόρο ή ο Ροτσάλτ, για να γίνει για την πατρίδα μου το έκανα. Αλλά κάτι, οι πράκτορε του Ροτσάλτ και του Σόρο που το παίζουν ψευταντιστασιακοί στην πάτρα και πα στα γραφεία του Νικολόπουλου και λένε διάφορα. Ε, λοιπόν, για κλάματα είστε. Για να σας κλαίνει ρέγγε. Πάρτε κανένα σπίτι λαθροεισβολέα να τον από την τσέπη σα και ελάτε να μου πείτε μετά εμένα που πληρώνω εγώ εφορία για να σπάτε του πατεσεί. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μου λέει λοιπόν δεν φοβάσαι. Ξέρετε, κανένα φορά δεν είναι θέμα φόβου. Αλλά θέμα αδύρι τη ανάγκη να λέω αυτά που λέω. Και είμαι ο μοναδικό που στοχοποιώ το σώρο, το ροτσάιλ, το κεφάλαιο, τις ιδιωτικοποίηση. Και αυτοί αιμονικά ασχολούνται μόνο με του λαθροεισβολεί. Αυτοί που θέλουν να με φονται εμένα. Εγώ όμω κύριοι, μιλάω για αυτά που εσεί δεν λέτε. Μιλάω για το κεφάλαιο που ουσιαστικά βλέπει του ανθρώπου ω νούμερα. Και το κεφάλαιο εκπροσωπείται από πρόσωπα. Εγώ το θάρρο να γράψω, να δω ρε παιδί μου, θα το πω έτσι για να Στο Media μια λέξη Rothschild ή Σόρο και να πω εντάξει. Αλλά να την πούν και να πούνε ότι αυτοί φταίνε. Πού να το πούν αυτοί. Τα φεντικά είναι. Τα φεντικά μπορεί να βάλει χέρι. Του λέω λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε. Και δεν φοβόμαστε για ένα και μόνο λόγο. Διότι όλοι έχουμε μια περασμένε ζωέ. Δεν ζήσουμε για πάντα. Θα ζήσουμε όμω ελεύθεροι, θέλετε δεν θέλετε. Ούτε δεξιοί είμαστε, ούτε αριστεροί. Ούτε ακροαριστεροί, ούτε ακροδεξιοί. Τι ταμπέλε συμφερόνουν σε εσά. Εμείς είμαστε μόνο Έλληνες με κεφαλαία το Έλληνες για να παθαίνετε ένα σοκ. Γιατί η λέξη Έλληνα σε ενοχλεί. Ε, είμαστε Έλληνες ρε μάγκες. Είστε ό,τι θέλετε από εξωγήινη μέχρι βοδρολήματα. Άνθρωποι τετράποδα δεν μας απασχολεί. Εμείς είμαστε μόνο Έλληνες. Το ξαναλέω. Έλληνες. Ε Και για να σας αποδείξω ότι το σύστημα ξέρει να εκδικείτε, θα σας πω για τον μεγάλο άντρα που συνάντησα εγώ 3-4 φορές στη ζωή μου. Τον μεγαλύτερο που γέννησε τα τελευταία 30 χρόνια αυτό ο τόπο. Με τα λάθη, το ανθρώπινα και όχι, όχι μόνο. Το μακαριστό Χριστόδουλο. Το μακαριστό Χριστόδουλο ήμουνα ο μοναδικό που είχα πει όταν έφυγε ότι τον έφαγαν. Ο τον έστειλα να διάβαστο. Διότι πολλαπλέ μορφέ καρκίνου δεν υφίστανται στον ανθρώπινο κόσμο. Γιατί δεν είχε μία μορφή καρκίνου, είχε πολλέ. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία τέτοια ασθένεια. Ρωτήστε δεκάδε γιατρού. Ο καρκίνο έχει μία μορφή. Ήταν ο μοναδικό άνθρωπο παγκοσμίω στα χρονικά που είχε πολλέ μορφέ καρκίνου. Δεν γίνεται. Τώρα τι του δώσαν είναι άλλο θέμα. Γιατί του έδωσαν κάτι. Το ξεκαθαρίζω. Για να το βγάλουν από τη μέση. Και όλα ξεκίνησαν από τότε που οι Αμερικανοί ήταν έξαλλοι μαζί του, φίλε και φίλοι, με τον Χριστόδουλο. Και όταν λέω έξαλλοι, έξαλλοι πραγματικά. Για τον ανέδωτο αγώνα που έκανε και τη στάση του στο Σκοπιανό. Ο μακαριστό Χριστόδουλο πλήρωσε τη στάση του στο Σκοπιανό. Θυμάμαι το 91-92 όταν έκαναν κατασυναλλητήρα πρώτο μόνο μου εγώ σε Αιγαίε Πέλα και Αριστοτέλου. Μαζεύτηκαν 20-30 άνθρωποι τότε, θυμάμαι. Δύσκολο για την περίοδο εκείνη. Κλήθηκα τον ίδιο στην Αθήνα. Βρεθήκαμε δηλαδή στην Αρχιεπισκοπή. Κατέβηκα από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Και τότε μου είπε, βρε παιδάκι μου, δεν φοβάσαι κι εσύ Άντε, εγώ λέει είμαι και μεγάλο σε ηλικία και δεν με ενδιαφέρει γιατί και πιστεύω στο Θεό. έχω, έχω, έχω αφιερωθεί στο Θεό, δεν φοβάμαι. Εσύ δεν φοβάσαι. Τότε ήμουν και νεαρό σε ηλικία. Τώρα υπολογίστε τα χρόνια, βάλτε πίσω για να καταλάβετε. 50 τώρα, το 92. Παναγία μου βόηθα. Μεγαλώνουν, περνάνε τα χρόνια. Του λέω Μα, μακαριότατε. Το να φοβάμαι εγώ δεν έχει καμία σημασία. Εσεί δεν πρέπει να φοβάστε, εσύ πρέπει να μπείτε μπροστά. Και τότε σκέφτηκε να κάνει το συλλαλητήριο, τα μεγάλα συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη, το Μακεδονικό. Και δεν φαντάζεστε τη χαρά μου όταν μου το ανακοίνωσε στο γραφείο του και είμαστε μόνοι μα και μου λέει το κάνω τέλο. Γιατί όντω έχει δίκιο και τα Σκόπια θα είναι ο ορισμό τη διαλύσεω του έθνου, τη πατρίδο. Πόσο επίκαιρο είναι εκείνη η δήλωσή του και έχει στα αυτιά μου και εκεί. Και μου λέει μπράβο, έμαθα για από τον Μητροπολίτη. Θυμάμαι η Μαθία ε, 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 τότε και από τον Μητροπολίτη Πέλλα. Αριδέα τα λοιπά, ότι έκανε εκδηλώσει και ήταν πετυχημένε. Έτσι λοιπόν, από τότε θυμάμαι ότι είχε στοχοποιηθεί από του Αμερικανού. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Έχουμε τα έγγραφα, παιδιά, που να τα δείξουμε. Από τα απόλυτα έγγραφα του State Department και τα Wikileaks που διέρευσαν, είναι αυτά εδώ που βλέπετε εδώ. Ξεκάθαρα αναφέρεται ότι. Αχ, Παναγία μου. Αμερικανική πρεσβεία προ οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δημοσιοποιήθηκαν τα έγγραφα. Είναι έξαλλοι Αμερικανοί με το Χριστόδουλο. Σε τηλεγράφη μα 23 του μηνό Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τα γενέθλιά μου, 2007, του επιτετραμένου τη Αμερικανική, παρακαλώ, να το βάλω και αυτό, τη Αμερικανική Πρεσβείας στην Αθήνα, του Κέντρμαν, αναφέρονται οι ανησυχίε για τη διαδοχή του Χριστοδούλου. Ήταν τότε που ήταν άρρωστο και μην κοιμάσαι, όρθιο. Ήταν ο Και οι Αμερικανοί έψαχναν που θα βγάλουν ένα διάδοχο. Το λέει το τηλεγράφημα. Δηλαδή λέει ότι πρέπει να παρεύουμε ώστε ο επόμενο αρχιεπίσκοπο να είναι ρευστό. Και βρήκα τον καλύτερο. Τον Θιβόν, τον Ιερόνιμο, τον σημερινό αρχιεπίσκοπο. Για να καταλάβετε κάτι εκκλησία δεν αντιδράει. Σε τίποτα όσα γίνονται. Ήξερα ότι έπρεπε να βρουν το ακριβώ αντίθετο από τον Χριστόδουλο και βρήκα τον Ιερόνιμο. Δεν τα λέω εγώ. Τα τηλεγραφήματά του το λένε. Διότι όταν οι Αμερικανοί ανησυχούν, Τότε ξέρετε τα πράγματα οδεύουν προ μια εξέλιξη. Τώρα. τώρα έχουν καινούριο. Βρήκαν τον καινούριο με τον Ιερόνιμο. Ε, Νέα Ιωνία. Ε, ε, είναι και ο Μεσυνία. Έχουν, έχουν επιλογέ προοδευτικέ εντό αγωγικών, αλλά μη αναφορά στα εθνικά θέματα από αυτού. Και αυτή η συζήτηση γίνεται την ώρα που είναι στι Ηνωμένε Πολιτείε ο Χριστόδουλο, λίγο πριν κοιμηθεί, γνωρίζοντα μάλλον οι Αμερικανοί ότι, είναι ότι έχει τελειώσει. Ήξεραν δηλαδή ότι τον τελειώσανε. Ετοιμαζόταν να επιστρέψει από την Αμερική, από το Memorial που είχε πάει, τον είπα, για να κάνει την προγραμματισμένη του τότε μεταμόσχευση. Το ήξεραν οι Αμερικανοί. Ήξεραν ότι τον τελειώσανε. Τον φάγανε, τον βγάλανε από τη μέση. Η Αμερικανική πρεσβεία αναμένει σε διάστημα περίπου 6 μηνών να το γράφει το κείμενο. Θα έχει πεθάνει. Και αρχίζει να συζητάει η Αμερικανική πρεσβεία ο Χριστό στην Παναγία θέμα διαδοχή Χριστόδούλου. Πριν πεθάνει ο άνθρωπο, πόσο πολύ ήθελαν να βγάλουν τον ιερόνιμο, ξέρετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η διαδικασία επιλογή, λέει του Αρχιεπισκόπου, θα επηρεάσει, ακούστε, τη συζήτηση κυρίω του μακεδονικού ονόματο από τώρα και την επόμενη δεκαετία. Οι Αμερικανοί το 7. Πόσο έχουμε τώρα, ρε. 18. Δέκα χρόνια. 18. Έλεγε το τηλεγράφημα, λοιπόν. Βρεσταμάτα τώρα εσύ. 7 υπολογίστε το 7, εσύ. Τέλη του 7 είναι. 8 μπήκαμε. 7 Οκτώβριο Νοέμβριο σου λέει. Εξάμεινο 8. Λοιπόν, λέει λοιπόν το τηλεγράφημα την επόμενη δεκαετία πρέπει να λύσουμε το Σκοπιανό. Πρέπει να βάλουμε αρχιεπίσκοπο δικό μα. Πρέπει να τον ελέγχουμε. Και βρήκα τον καλύτερο, τον ιερόνυμο, τον σιωπηλό αρχιεπίσκοπο. Τον σιωπηλό. Τον ουνοχή. Τον. Δεν θα πω ευλίγιστο σε όσα λένε οι Αμερικανοί. Θα πω όμω καλό τα των Αμερικανικών κελεσμάτων. Από το 2007 λοιπόν είπα επιζητούσαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρόσφατα ο ίδιος ο Κοντζάς τα προσέφερε απλόχερα, είναι άπλας. Άπλας. Δώσ' του άπλα του Κοντζά και απλώνεται. Αρκεί να μην είναι δικά του. Δώσε, δώσε και με ένα μπάρμα. Δίνει στην Αλβανία, δίνει στα Σκόπια, δίνει στην Τουρκία, όπου δεν, Δίνει παντού, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι άπλε αυτοί οι τύποι. Άπλε. Βάσει άλλου τηλεγραφήματο, άλλο τηλεγραφήμα τώρα. Αυτό εδώ, εμπιστευτικό 26 δεκάτου του 2007, ο Κάντομαν αποκαλύπτει άθελά του ότι είπα επαιδείωκαν ΜΟΕΣ Ελλάδα σκόπια πριν τη συμφωνία του ονόματο. Δείτε τώρα, ό,τι γίνεται τώρα. Από το 7 έλεγαν να κάνουμε τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστεσίνη πριν επιληθεί το όνομα. Και έγινε. Έγινε Μακεντόνια, το βλέπετε. Μακεντόνια από τότε οι φίλοι μα οι Αμερικανοί τηλεγράφημα είναι. Ε, πυ, ξυπνήστε, ρε. Ξυπνάτε, ρε. Οι συμμαχοί ρε. Αυτό λοιπόν το αμερικανικό όνειρο το υλοποίησε ο Κοτζιά. Η απώλεια του Αρχιεπισκόπου του Μακαριστού του Χριστοδούλου ήταν η αρχή του τέλους για τα Σκόπια, του ονόματος, η ταφόπλακα. Αν αυτός ο άνθρωπος που για μένα ήταν μεγάλη μορφή, το γνώρισα προσωπικά και εμπιστευτικά και όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη μόνοι μας βρεθήκαμε σε ένα σπίτι ενός φίλου και τα είπαμε και τότε. Αν υπήρχε τώρα, η Εκκλησία θα ήταν στους δρόμους. Και όχι μόνο τα χριστιανικά σωματεία. Όχι μόνο οι του παλαιού ημερολογίου. Οι πραγματικοί χριστιανικά, την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά αυτοί τηρούν τουλάχιστον απαρέκκλητα πριν ελαχίστων των εξαιρέσεων εξτρεμιστών, οι οποίοι εντάξει είναι λίγο αλλιώ οι άνθρωποι. Αλλά οι του παλιού ημερολογίου τηρούν απαρέκκλητα τον Ορθόδοξο κανόνα και του Ορθόδοξου κανόνε. Το λέω για να καταλάβετε. Το λέω για να αντιληφθείτε. Άνοιξε μου λίγο το τηλεγράφημα, το βλέπουν όλοι οι Έλληνε Μακεντόνια σε αμερικανικό τηλεγράφημα. Για να ξέρετε ότι μερικά πράγματα εμεί δεν μάθαμε να τα κρύβουμε. Γι' αυτό και μα πολεμούν. Ακροδεξιοί και ακροαριστεροί. Ναζιστέ και οι Ντιμιάρχε. Οι Ντιμιντιάρχε. Οι Ντιμιντιάρχε. Δίθεν αναρχικοί που το μόνο που του ενδιαφέρει να πολεμούν ό,τι εθνικό. Από την τσέπη του ευρώ δεν βγάζουν για να δώσει κανένα λαθρό όμω. Έτσι. Απ' την πάρο είναι. Ρε παιδιά του Ιντιμίντια έχει την άξο απέναντι. Μόνο από την Πάρο είστε. Και από την Πάρο πια πάρω, του όρου. Όχι του Σόρα του όρου είναι. είναι. Ο Σόρα είναι στη φυλακή είναι αλλού. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, φίλε και φίλοι, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα μεταξύ μα. Να γυρίσουμε δηλαδή σελίδα και να πάμε στο θέμα των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Επειδή πολλά παραμύθια ακούω, παιδιά, θα σα κάνω μία ανάλυση, θα επιχειρήσω να αναλύσω τη σχέση των δύο χωρών ή στο παρελθόν και στο νεον έτο. Λοιπόν, 8 δεκαετίε, περίπου 80 χρόνια, και ποια είναι η αλήθεια για τι σχέσει αυτέ, έτσι να ξέρουμε ακριβώ συμβαίνει. Γιατί το έχω πει, φιλίε μεταξύ λαών δεν υπάρχει. Αλλά εγώ δεν είμαι όπω ο φίλο μου ο Κωστίδης, ο οποίο μόνο τον Πούτιν βρίζει ή μόνο με τον Πούτιν ασχολείται στα κακό εγώ λέω τα πάντα. Ο Θουκυδίδης είπε ότι τα συμφέροντα των κρατών έχουν σχέση με τα συμφέροντά του. Τέλο, τίποτα άλλο. Και οι σχέσει και οι φιλίε. Οκτώ δεκαετίε μετά το άνοιγμα του Κεμάλτα Τούρκου στου Σοβιετικού, οι Τουρκοί Ισλαμιστέ ακολουθούν την ίδια ακριβώ γραμμή. Ο Κεμάλτα Τούρκ μετά το 16-17, δηλαδή με το που έγινε επανάσταση των Πολσεβίκων και άρχισαν να σφάζουν οι κομμουνιστέ του Έλληνε εκεί στην περιοχή, τα βρήκε με τους Σοβιετικούς και τώρα ο Ερντογκάν μετά από 80 χρόνια τα βρίσκει και αυτός. Από τότε μέχρι σήμερα ο Κεμάλ είχε αλλάξει θέση και στάση και η Τουρκία ήταν υπέρ των φιλοαμερικανικών θέσεων, ήταν φιλοαμερικανή. Ξαφνικά ο Ερντογκάν αλλάζει στρατόπεδο. Αυτό έχει, ξέρετε, ένα ντόμινο εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η επιλογή του Ερντογάν να προσεγγίσει τη Ρωσία έχει αλλάξει δραματικά όλα τα δεδομένα. Γιατί όμως ο Ερντογάν τα βρήκε με τη Ρωσία. Γιατί πολύ απλά και έξω το προσωπικό του και τη χώρα του. Σου λέει, οι Αμερικανοί βοηθούν τον Γκυλέν, θέλω να με φάνε. Οι Αμερικανοί δεν μου δίνουν dollars. Οι Ευρωπαίοι μπορεί να μου δίνουν dollars και παιδί. Οι Αμερικανοί δεν μου δίνουν, μόνο παίρνουν. Άρα λοιπόν επιλέγω ένα στρατόπεδο, στο οποίο στρατόπεδο η Ρωσία για τον Ερντογκάν είναι ένα ισχυρό εμπορικό εταίρο και βασικό προμηθευτή ενέργεια. Σου λέει, εγώ έχω μια βιομηχανία, θέλω να παίρνω ενέργεια, οι Αμερικανοί δεν μου δίνουν τζάμπα τίποτα, θα κάνω με τη Ρωσία σχέση γιατί μου δίνουν ενέργεια και από εκεί παίρνω το φυσικό μου αέριο. Είναι για καλό εμπορικό εταίρος, θα τα βρούμε. Βέβαια, το έκανε αυτό για να κάνει τι γνωστέ εκβιαστικέ κινήσει, δηλαδή να λειτουργήσει εκβιαστικά ω εφαλτήριο των δικών του ακροβασιών στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, πιέζει τον έναν, τη Δύση δηλαδή, με την επιλογή τη Τουρκία. Και κάνει ακροβασίες ο ίδιος υπαρξής, υπαρξιακές ακροβασίες. Θα τον είχαν φάει τον Ερδογκάν το μέχρι τώρα. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να το φάνε. Γιατί, Γιατί έχει το 50% Ισλαμιστών μαζί τη Τουρκία, που είναι 50% για παραπάνω Ισλαμιστέ, και έχει ατσαλώσει την παρούσα Δεν ξέρω αύριο το πρωί θα κάνει. Όλη τη δομή του κατοικού μηχανισμού με έναν αυταρχικό δικτατορικό τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μην μου πει κάποιο ότι στην Αμερική υπάρχει και η δημοκρατία. Εδώ τον Τραμπ να φάνε. Πάνω να φάω τον Τραμπ, ο οποίο εξελέγει. Αλλά όταν δεν του αρέσει ο εκλεγμένο, πρέπει να τον τρώμε. Α είναι και δικτάκτορα, δεν μα απασχολεί, αρκεί να συμφωνεί με την Αμερική. Όπω κατάλαβε, κατάλαβε. Η Τουρκία λοιπόν, κατά το ψυχρό πόλεμο μεταξύ δηλαδή ΗΠΑ και Σοβιετική Ενώσεω, διατήρησε ισχυρή συμμαχική σχέση με τη Δύση λόγω του φόβου τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν ο μπαμπούλα η ενωμένη Σοβιετική Ένωση και η Τουρκία ω μικρή δύναμη απέναντι στο μεγαλείο αυτή τη Σοβιετική Ενώσεω. Βρήκε τα βρήκε με τον ΝΑΤΟ και έγινε αυτό που λέμε η συμμαχία ΝΑΤΟ και Τούρκων. Οι σχέσει Μόσχα Μόσχας-Άγκυρας συχνά παρακάμπτονται λόγω των τουρκικών ελιγμών μεταξύ Ρωσία και δυτικών συμφερόντων. δηλαδή κάτι στατικό. Να σα πω ότι η Ρωσία με την Τουρκία ενεπλάκησαν τι συγκρούσει Κάποιοι λένε 150 φορέ, άλλοι λένε 62. Δεν απασχολεί, αλλά ξέρω ότι εδώ και δύο αιώνε συγκρούονται συνεχώ. Υπογράφουν συνθήκε συμφιλία, συμμαχία. Σε τρία χρόνια, γεια σα, πόλεμο. Έτσι είναι, δυστυχώ. Αυτέ είναι οι σχέσει του, γιατί οι Τούρκοι ελέγχουν τον Βόσπορο, τα Δανέλια και είναι ουσιαστικά η πόρτα προ τη Σοβιετική Ένωση, σημερινή Ρωσία. Το διμερέ εμπόριο και ο τουρισμό ανθούν πραγματικά. Ρωσία και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία 22 δισεκατομμύρια δολαρίων και για τον πενικό σταθμό Ακούγιου. Βλε και φίλοι, τι αντίδωρο πήρε ο Ερντογάν από τη Ρωσία. Του επέτρεψε λοιπόν να εισβάλλει στο βόρειο τμήμα τη Συρία, προσφέροντα πολιτικά κέρδη στον Ερντογάν, όχι όμω του κοινή εξωτερική πολιτική. Διότι ο Πούτιν είναι μάγκα. Του δίνει να παίξει στο ιστορικό του πεδίο ότι είναι απελευθερωτή, ότι είναι μάγκα, ότι μπουκάρει όπου γουστάρει, αλλά μέχρι εκεί δεν παίρνει όλα όσα θα ήθελε ο Ερντογκάν. Γιατί η Ρωσία δεν εμπιστεύεται την Τουρκία. Δεν εμπιστεύεται τον Ερντογάν. Να πάμε λοιπόν στη σχέση τώρα Τουρκία-ΕΠΑ για να καταλάβετε πόσο ρευστά είναι όλα αυτά. Όλη η αλήθεια. Τον Απρίλιο του 1996, 1946, τότε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για πρώτη φορά αμερικανικό πολεμικό σκάφο, φορικτό, το Μιζούρι, έπλευσε στα Δαρδανέλια μια συμβολική κίνηση έναντι τη Σοβιετική επιθετικότητα, το συνόδευαν και τρία πολεμικά πλοία. Δηλαδή, τότε για πρώτη φορά οι Αμερικανοί μπαίνουν στην περιοχή. Μπαίνουν δηλαδή στην Τουρκία. Μέχρι τότε Άγγλοι και Γάλλοι πολεμούσαν για τον έλεγχο τη Τουρκία. Τώρα πλέον οι Αμερικανοί από το 46 και μετά παγιώνουν την παρουσία του. Σε κοντινό τζαμί υψώθηκε η Αμερικανική σημαία, κάτι πρωτόγνωρο, αλλά είχαν και μαλικού τότε, μην ξεχνιόμαστε. Δεν ήταν Ισλαμιστέ το 46. Υψώνεται η Αμερικανική σημαία. Ακούστε, υψώθηκαν σημαίε σε κοντινό τζαμί. Ήταν το πρώτο μη θρησκευτικό έμβλημα που υψώθηκε στην τζαμί. Το Φεβρουάριο του 69 ο Αμερικανικό έκτο τόλο αγκυροβόλησε στην Κωνσταντινούπολη παρά τι αντιδράσει των Τούρκων Αριστερών. Δηλαδή, βλέπετε την κλιμάκωση του ελέγχου του Αμερικανικού παράγοντα εκεί τι δεκαετίε. Δηλαδή, διεισδύουν πλέον οι Αμερικανοί και αποχωρούν Άγγλοι και Γάλλοι. Από του μετέχοντε με του Ισλαμιστέ ήταν και ο Αμπντουλάχ Γκιούλ. Ακούστε τώρα, εδώ είναι. Δηλαδή, οι Τούρκοι Ισλαμιστέ τότε σχημάτισαν ένοπλε ομάδε προστασία των Αμερικανών, ακούστε, από του άδεου κομμουνιστέ. Άκουσε, ρε γιγαντά. Από τότε οι Ισλαμιστέ έκαναν ένοπλε ομάδε για να προστατεύσουν τον έκτο στόλο, τον Αμερικανικό, το 1969 που πήγε στην Κωνσταντινούπολη, από του αθέου κομμουνιστέ που έκαναν πορεία στην Κωνσταντινούπολη. Δείτε τώρα τι παίζει. Ένα εξ αυτών ήταν και ο Αμπτουλάχ Γκιούλ. Ένα εξ αυτών και ο Αμπτουλάχ Γκιούλ. Δείτε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα που σήμερα είναι εχθρικά διάκειται προ τον Αμερικανικό παράγοντα γιατί αλλάξαν τα κόζια που λένε στο χωριό μα. Αλλάξαν τα συμφέροντα. Όλα αυτά στα λόγια είναι πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Μην πιστεύετε τους του βλαμμένου δικού μα, ηλίθου εδώ που είναι προσδεδεμένοι στο άρμα των Αμερικανών χωρί να πάρουμε τίποτα. Σα λέω ότι είναι καραμπόρε όλα και είναι τόσο ρευστά τα πράγματα στην εποχή μα που ειλικρινά οι σχέσει Τουρκία-Ρωσία σήμερα είναι πολύ ιδιόρυθμε. Δεν είναι αυτέ που φαίνονται. Διότι η Τουρκία του Ερντογάν θεωρητικά συνεργάζεται με τη Ρωσία στη Συρία. Θεωρητικά. Σα είπα και προηγουμένω, δεν συνεργάζονται. Διότι χρειάστηκαν χρόνια για να κατανοήσει πω η συνεργασία θα μπορούσε, ακούστε εδώ, να υπάρξει μόνο αν συμμαχούσε με τη Μόσχα. Δηλαδή, ο Ερντογάν δεν πίστηκε από την πρώτη στιγμή ότι θα τα βρει με του Ρώσου, δεν πίστηκε δηλαδή ότι μπορεί να τα βρει. Χρειάστηκε χρόνια πίεση από τον Αμερικανικό παράγοντα να βρεθεί ο Γιουλέν για να αναγκαστεί να πάει με τη Ρωσία. Δεν εμπιστεύεται και ο ίδιο τη Ρωσία. Και φάνηκε από τη σύσκεψη που έγινε με το Ιράν, την Κίνα, παρουσία του Ερντογάν, που διαφώνησαν οι άλλοι δύο, Ιράν και Ρωσία, εναντίον του Ερντογάν ουσιαστικά. Σημαντικέ χώρε είναι. Α, ο, επαναλαμβάνω, ο Πόλο είναι ένα. Ιράν, Ρωσία, Κίνα. Η Τουρκία είναι, να το πω έτσι, ομά, μπάλωμα, τσόντα σε αυτήν την ιστορία. Να το ξέρουμε. Τσόντα δεν είναι η απαραίτητη προπόθεση. Το 2012 ο Ερντογάν έλεγε πω υπήρξε συνεννόηση με τη Ρωσία για τη Συρία. Τελικά, τρία χρόνια μετά, η Ρωσία επενεύει αφήνοντα τον Ερντογάν απ' έξω. Δηλαδή, τι έγινε. Μόνο ο Πούτιν αποφάσισε να παρέμβει. Δεν είχε κανένα βοήθεια. Πήγε μόνο του και στήριξε τον Άσαντ. Ο οποίο Άσαντ. Θα σου το πω για να το καταλάβετε. Είναι το παιδί το που λένε το Ρώσων στην ευρύτερη περιοχή. Για να το πω, μα, η Ρωσία και κάθε μεγάλη χώρα, όποτε το συμφέρον τη ορίζεται, αδειάζει τον οποιοδήποτε. Όπω κάνουν οι Αμερικανοί τώρα με το Σκοπιανό με την Ελλάδα. Μα αδειάζουν για το δικό του συμφέρον όπω κάνουν για του Αλβανού. Μα αδειάζουν για το δικό του συμφέρον. Δεν κοιτάνε το συμφέρον τη Ελλάδο. Κοιτούν το συμφέρον τη πατρίδα του. Τα δικά του οικονομικά συμφέροντα. Όχι την Ελλάδα. Και έχει τον Κοτζιά, τον Μπιτσοτάκι, τον Τζίπρα. Προσδεδεμένοι στο άρμα πίσω από την Αμερική. Αλλά πώ προσδεδεμένοι. Μισό λεπτό. Έχουν αμολύσει το σκηνή. Και τραβάει το άρμα μπροστά, τρέχει και σέρνουν την Ελλάδα από πίσω. Όταν λέω ότι σέρνουν, έχει πέσει η Ελλάδα κάτω και σέρνουν, κομματιάζεται. Χάνουμε μουφτίδε. Χάνουμε όλα τη Μακεδονία. Μπορεί να χάσουμε και θέμα με την Αλβανία στην ευρύτερη περιοχή τα σύνορά μα. Χάνουμε τα πάντα και εμεί επιμένουμε πίσω από το άρμα. Ρε κόψτε το σκηνήρα να τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η πατρίδα, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε. Φίλε και φίλοι, για να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μα. Το Νοέμβριο του 2015 η Τουρκία επέμενε πω η Ρωσία έβλεπε μια Συρία χωρί τον Άσαντ. Ενώ μία εβδομάδα αργότερα ο Πούτιν μαζί με τον Λαυρόφ από την Ταχεράνη έκαναν αντίθετε δηλώσει. Βλέπετε δηλαδή ότι δεν είναι σύμμαχοι με την έννοια ότι έχουν κοινή συνισταμένη και κοινή πολιτική. Τον αδειάζουν όποτε βολεύονται οι Ρώσοι. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα τη εξωτερική πολιτική. Καταλάβετε το. Πούτιν και Ιράν θα αντισταθούν, το λέω από τώρα, στι προσπάθειε από το εξωτερικό για σενάρια πολιτικών λύσεων στη Συρία. Δεν θα αφήσουν τον Άσαντ. Γιατί? Όχι γιατί παν τον Άσαντ. Γιατί πολύ απλά αν φύγει ο Άσαντ από τη μέση, όλη η Μέση Ανατολή ελέγχεται από τον Αμερικανικό παράγοντα. Οι Ιρανοί δεν το θέλουν, οι Ρώσοι δεν το θέλουν, παίζουν παιχνίδι. Η Ελλάδα τι κάνει, η Ελλάδα είναι τσατσά όλων. Τσατσά. τι τσατσά ρε παιδιά. Τσατσά είναι ο, η κουμανταδόρη σα, δεν είναι, για τα ξέρω κι αυτά εγώ. Έτσι δεν είναι. Τι κουμανταδόρη Στο δωμάτιο νούμερο 2 είναι. Η τσατσά μα οδηγεί εκεί, όπου τσατσά είναι Αμερική. Και μα οδηγεί εκεί, οι του επιβίτωρε εκεί. Είτε αυτοί οι Σκοπιανοί, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Αλβανοί, για να επιβιτοριάσουν. Ο Ερντογκάν, λοιπόν, φίλε και φίλοι, θέλει αλλαγέ. Θέλει πολλέ αλλαγέ. Για να προσδεθεί πλέον στο άρμα των Αμερικανών, θέλει αλλαγέ στο Συμβούλιο Ασφαλεία, διεκδικώντα μόνιμη θέση για την Τουρκία. Ακούστε που σα λέω τώρα. Όταν ακούσετε ότι η Αμερική σκέφτεται κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι τα έχουν βρει. Σα το λέω από τώρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Τουρκία θα τα βρουν. Όταν ακούστε κάτι τέτοιο, ή εάν οδηγήσουν την Ελλάδα σε ένα πόλεμο η Τουρκία και παρεύουν για να κάνουν τους διατητές για να μοιράσουν την πίτα κατά πώς βολεύει του Αμερικανού. Το έχω πει κι άλλη φορά, το ξαναλέω ακόμη μία για να το καταλάβετε. Ο Πούτιν είναι αδύνατο να δει σε σοβαρά μια τέτοια φίλα και φίλη πρόταση. Δηλαδή δεν θέλει ποτέ την Τουρκία μόνιμο στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Δηλαδή, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη, παιδιά. Δεν τον εμπιστεύονται, το τονίζω σε τίποτα. Ούτε Αμερικανοί ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Γερμανοί. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η εμπιστοσύνη από μια ισχυρή χώρα σε μια ανίσχυρη υπάρχει με μια προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή. Να έχει Τσίπρα και Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Δηλαδή να είσαι υποχείριο των εντολών του. Και τη Ρωσία και των ΗΠΑ. Και τη Γαλλία και τη Γερμανία. Τότε σε εμπιστεύονται. Όταν είσαι ο χρήσιμο ηλίθιο, όταν ό,τι και να σου πουν το κάνει. Όταν σου λένε χώρα και χορεύει. Όταν σου λένε κάτι στα τέσσερα και κάτι στα τέσσερα. Όταν είσαι επιθύνει όργανο. Ε, το κάνει δεν είναι. Γιατί ξέρει ότι αν γίνει, έχει τελειώσει. Γεια σα. Γεια και χαρά σα. Αυτά για να τα ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Για να είμαστε μαζί καλά. Εγώ θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Γι' αυτό ήρθε η ελληνική λύση. Για να λέει την αλήθεια. Γι' αυτό και λέω Ελάτε στην πάτρα. Στην Πάτρα όλοι φίλε και φίλοι 14 Σεπτεμβρίου Ωρα 6.30 στο ξενοδοχείο Αστήρ Αγίου Ανδρέα 16 Θα είμαστε εκεί 6.30 ώρα στην Πάτρα 14 Σεπτεμβρίου Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλό 6.30 ώρα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλού Στην αίθουσα Πλιάδες Τρίτος Όροφος Θα είμαστε εκεί κτίριο Μελίνα Μερκούρη θα είμαστε εκεί. Ελάτε μαζί μα. Ελάτε στην ελληνική λίστα. Θέλετε δωρεάν νομικέ συμβουλέ. Και δωρεάν νομικέ συμβουλέ σα δίνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Και πιέργα για τον Ερώνημα, φίλε και φίλοι, δώσουμε τι φωτογραφίε. Είναι δυνατό. Δυνατόν θρησκευτικό ηγέτη, αρχιεπίσκοπο τη χώρα, να μου πηγαίνει σε μουσουλμάνου και να μου βγάζει το σταυρό. Είναι δυνατόν. Πηγαίνει επισκέψει σε πρόσφυγε και αφαιρεί το, το σταυρό για να μου προκαλέσει. Μην πηγαίνει, Ρεσί. Γιατί πηγαίνει, εξήγησέ μου το λόγο. Εξηγήστε μου το λόγο γιατί πηγαίνετε στου λαθροεισβολεί και του ταζετε, του ποτίζετε και βγάζετε του σταυρού. Για ποιο λόγο. Το σύμβολό μου, η πίστη μου που το φοράει και εγώ από εδώ μέσα. Για πείτε μου. Δηλαδή, εμ του φιλοξενούμε, εμ του ταζουμε, εμ ποτίζουμε. Ενώ πεινάει ο Έλληνα, θα βγάλουμε και το σταυρό για να μην ενοχληθούν. Τι λέτε, Μωρέ. Τι είδου ποιμένε εσεί. Πημένε ποιον είστε, των χριστιανών ή των μουσουλμάνων. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μα. Άντε από εδώ πέρα. Έλα μωρέ. Άλλη φωτογραφία δεν έχουμε. Είχα βγάλει μία ακόμα που φαινόταν καθαρά αυτό, αλλά πα περιπτώσει. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι σταυρό, είναι το εγκόλυβο το άλλο, πα περιπτώσει. Γιατί ο σταυρό είναι σταυρό. Άντε μωρέ. Κουράστηκα πια. Και βέβαια θέλω να δείτε τώρα ένα βίντεο αυτό που για του Βούλγαρου. Είναι αδιανόητο αυτά τα τέσσερα κουπούκια, τα τέσσερα παρτάλια οι ματατζίδε να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σε μια χώρα που σέβεται τον εαυτό τη, αυτοί οι τύποι πρέπει να έχουν αποταχθεί ήδη. Γι' αυτό πρέπει να έρθει η ελληνική λίστα πράγματα. Φωνάζαν Βουλγάρου τη Σαλονική στα συλλαλητήριο και δεν συνελήφθησαν. Ενώ υπήρχε εντολή του εισαγγελέα. Καταλάβατε. Δώσε μου το βίντεο για να το δούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό, επαναλαμβάνω, αυτοί που το έλεγαν αυτό, πρέπει να του μαντρώσουν και να του στείλουν απόταξη ένα αστυνομική. Το επαναλαμβάνω. Απόταξη χθε! Πολύ ξύλο, παιδιά. Πολύ δακρυγόνο. Πολύ ξύλο, ρε παιδιά. Πάρα πολύ αριστερό, όμορφο ξύλο. Πολύ δακρυγόνο. Αριστερό, όμορφο δακρυγόνο με το αρωματάκι, το πουαζόν. Με το. Πώ λέτε. Δείτε... Ωραίο πράγμα. Δεν ήταν δακρυγόνο αυτό, αλλά. Τα άλλα, τα άλλα δακρυγόνα είναι άλλα. Αυτά είναι άλλα δακρυγόνα. Με άρωμα. Με μια μυρωδιά όμορφη. Σε πεντάχρονο και εξάχρονο αγορά και κοριτσάκι, ρε παιδί μου, εσύ ρε αλήτη, μανταζή, πώ πετά δακρυγόνα. Πώ πετά στο, στο, παιδί σου, ρε εσύ δακρυγόνο. Θα το πετούσε ποτέ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε εσείς. Αυτά λοιπόν που λέμε εδώ και δεν πρέπει να τα λέμε, εμεί τα λέμε συνεχώ. Γι' αυτό και θέλουν να μας φημώσουν, θέλουν να μας σταματήσουν, θέλουν να μην υπάρχουμε, αλλά εμείς θα υπάρχουμε. Γιατί σε λίγο θα δείτε δύο βίντεο συγκλονιστικά. Δύο βίντεο τα οποία μένα με ταρακούνισα και το λέω για να καταλάβετε ομά. Θα δείτε πώς ρίχνουν δακρυγόνο εναντίον ενός μοναχού που κρατάει μια εικόνα και περνάει το δακρυγόνο μέσα από την εικόνα. Περνάει το δακρυγόνο μέσα από την εικόνα της Παναγιάς μας. Το ρίχνει από τα 15 μέτρα σε ευθεία βολή. Ο Αλίτης, Τα ακούσει, ρε. 25 μέτρα ήταν. Και ρίχνει τα σε ευθεία βολή. Ο Αλίτης, Σε λίγο να το δείτε. Το δακρυγόνο το ρίχνει έτσι, Ραλιταρά. Το ρίχνει έτσι. Με μικρή κλίση. Γιατί αν το ρίξει έτσι, θα σκοτώσει άνθρωπο. Ανώμαλε. Και για να τρυπήσει την εικόνα, αυτό πράγμα να τρυπήσει μια στην άλλη, φανταστείτε τι δύναμη είχε. Σε λίγο βίντεο σοκ. Γιατί η αλήθεια έχει όρια. Φίλε και φίλοι, στα γρήγορα να πάμε στο εταιρικόν. Μόνο για σήμερα, μόνο για τώρα θέλω όλοι στα γρήγορα να πάρουν το εταιρικόν. Αυτό εδώ είναι βότανα, δεν είναι φάρμακο. Δεν είναι φάρμακο εταιρικών. Όσοι το παραλάβετε εταιρικών, έχετε καταλάβει, επειδή έχει μόνο βότανα, όσοι έχετε προβλήματα. Με ευερέτη στο έντερο, Συσπάσει εντέρου, κολλικού εντέρου, σπαστική κολίτιδα, πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό, αυτό που λέει πολλέ φορέ που έχετε μεγάλη κοιλιά, που λένε στα δύνατοι άνθρωποι, είναι η κακή λειτουργία των εντέρων. Όσοι το πήραν, έμειναν άφωνοι και άναυδοι. Μιλάμε για ένα προϊόν που κοστίζει 40 ευρώ. Εσεί μπορείτε τώρα να πάρετε δύο εντερικών και δύο κυραλιφέ. Με 36 ευρώ το ένα κάνει 40. Παίρνετε δύο εταιρικών και δύο βαδιστικών. Τι είναι οι βαδιστικών, για να δούμε εδώ. Όσοι έχετε σπαστική κολίτιδα, όσοι έχετε, επαναλαμβάνω, ευερέντε στο έντερο, όσοι έχετε σπάσει εντέρου, όσοι έχετε πρισμένη κοιλιά, αυτό το πράγμα που βλέπετε πολλέ φορέ σε ανθρώπου, σε γυναίκε και άντρε, είναι κακή λειτουργία του εντέρου. Και επειδή πολλοί από εσά μπορείτε να πιστεύετε καλά κάνετε, θα δείξω μερικέ φωτογραφίε για να δείτε ότι μέσα στον οργανισμό μα ζουν παράσιτα τα οποία. Ακούστε, μα κάνουν και παχύσαρκου. Μελέτη επιβεβαιώνει τη σχέση εταιρικών βακτηρίων παχυσαρκία. Αυτό λοιπόν το εταιρικό, δείτε εδώ παράστα. Αυτά σκουλικάκια. Ο άλλο κλείνει τα μάτια, φοβάται. Εδώ είναι σκουλίκι μέσα στο έντερο, παρακαλώ. Υπάρχουν, ρωτήστε του γιατρού σα. Δείτε εδώ. 35 εκατοστά. Δείτε εδώ. Αυτά είναι μέσα στον οργανισμό. Άλλο πονούσε αφόρτα στην κοιλιά, νόμιζε κοιλιά ήταν. Και τελικά ήταν σκουλίκια μέσα στα έντερά του. Αυτό εδώ λοιπόν, δείτε εδώ, δείτε εδώ όλα αυτά είναι μέσα στα έντερα. Το εντερικό είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ για τα έντερα των ανθρώπων. Είναι με βότανα. Δεν έχουν χημία, έχουν ρίγανη, θυμάρι, λεμόνι, μέντα, δρολίβανο, μόνο βότανα. Όσοι λοιπόν έχετε, το επαναλαμβάνω και το πω. ευερέθη στο έντερο, συσπάσει εντέρου, κολλικού εντέρου, συμπτώματα πόνου, πόνο στο έντερο, σπαστική κόλλητα, πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό εντερικών με βότανα. Δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι φάρμακο, δεν παραλαμβάνω, δεν έχει πάρει ενέργειε. Είναι βότανα. Όσοι το πήραν έμειναν κατεδουσιασμένοι. Μου έλεγε ο Αποστόλη ο Χατζιουάνο, ο φίλο μου, στο κόμμα, ότι σύζυγό του που είχε πρόβλημα περίπου 10 χρόνια μου είπε. 10 χρόνια και πρόβλημα. Ε, λοιπόν το χρησιμοποίησε και ξέρετε πώ με λέει τώρα ο Χατζιουάνο, γιατρέ. Του <Κι> <Κι> λέω τι γιατρέ. Όχι, μου λέει γιατρό, είσαι μου, λέει δεν υπάρχει. Λέω τι γιατρό, διαβάζω, τι γιατρό. Αυτό εδώ που βλέπετε το πήρε, ακούστε τώρα. Κορυφαίο ηθοποιό τη χώρα. Ο οποίο είχε πρόβλημα και παίρνει φάρμακα επί 7 χρόνια με το εντερό του. Δεν θα πω ποιο είναι. Γελάει ο γραμμένο. Το πήρε και μέσα σε 10 μέρε ο άνθρωπο μου λέει: Είναι απίστευτο, μου λέει: Νιώθω άλλο άνθρωπο. Με το έντερο, ειδικά δεν παίζει κανεί. Είμαστε από το έντερο τα πάντα. 850 άνθρωποι στην Ελλάδα πεθαίνουν από τα παράστα κάθε χρόνο. Το ξέρει αυτό, Σιμικρέ. Περίπου 850 άνθρωποι πεθαίνουν από τα παράστα. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο γίνεται ποτέ για το εταιρό μα. Ειδικά για όσου έχουν σπαστική κολλήτιδα, ευερέθη στο έντερο, πόνου εντέρου, πρισμένη κοιλιά, αυτό που βλέπετε τη μεγάλη κοιλιά, είναι η κακή λειτουργία του εντέρου. Θα ξεπριστείτε άμεσα. Θα ξεπριστείτε. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε δύο εντερικών, συν δύο κυριαλιφέ βαδιστικών, όλα μαζί 36 ευρώ τώρα. 2, 31, 0, 25, 20, 20, 20 μόνο για 15 σήμερα από εσά, που θα προλάβουν τώρα 15 μόνο έχουμε. Παιδιά, δεν έχουμε παραπάνω. Για 15 μόνο από εσά, μόνο για σήμερα. 2-31-0-25-20-20. Έχετε κυρσίου Δείτε εδώ, παιδιά. βαδιστικόν. Δείτε την... το πόδι αυτό εδώ. Έλα εδώ, γεγαντά μου. Μπράβο. Δείτε το πόδι. Μετά από 25 μέρε κρίση, δείτε το πόδι. Δείτε το πόδι, δεν σε δω, γραμμένε. Βλέπε, ρε. Δείτε εδώ. Φλεβίτιδα κυρσίου. Πάμε παρακάτω. Δείτε εδώ. Το δεξί πόδι δεν χρησιμοποιούσε την ε, κυρία Λυφή. Σε 25 μέρε το αριστερό το χρησιμοποιούσε. Γι' αυτό σα λέω. Πάρτε δοκιμάς των βαδιστικών. Πάμε εδώ. Για να το δούμε εδώ. Ναι, εδώ είναι. Να το αριστερό πόδι. Έλα, σε παρακαλώ, γιατί δεν είναι καλά η φωτογραφία εδώ. Βλέπετε. Το βλέπετε. Πάμε δίπλα εδώ. Δεν είναι απίστευτο. Η βαδιστικών δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτό εδώ που βλέπετε εξαφανίζεται. Είναι βότανα. Δεν έχει καθόλου χημία. Δείτε εδώ, από εδώ που ήταν έτσι, έγινε έτσι σε περίπου 1,5 μήνα. Και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί και αυτό. Γι' αυτό σα λέω: Δοκιμάστε το. Θα με θυμηθείτε, δοκιμάστε το. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Διαφοροποιήσει. Προλάβετε τώρα. Παίρνετε δύο βαδιστικών και δύο εντερικών, Με ακούστε και τρία βιβλία. Ποια βιβλία. Νικήστε τη χολυστερίνη. Νικήστε τα πεπτικά προβλήματα. Και το βιβλίο αυτό εδώ του 1961 για το Σκοπιανό τρία βιβλία, δύο εντερικών, δύο βαδιστικών. Μόνο τώρα, αν τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει προσφορά. Προλάβετε γιατί για σήμερα έχουμε για 15 μόνο από εσά. Μόλι κλείσουμε τι 15, τελο 2 31 2-31-0-25-23-20 με 36 ευρώ, δύο εντερικών, δύο βαδιστικών. Διαβάζω τι λέει ο καθηγητή επικεφαλή του Εθνικού Ινστιτούτου Παριστολογία, ο κύριο Ντράιμπαντ, ο οποίο είναι στο Βαρολίνο και λέει το εξή. Εμπιστεύουμε τα δεδομένα των στατιστικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Αυτό μπορώ να σα πω είναι ότι οι έρευνε έχουν αποδείξει ότι η χρήση ποτάνων, ειδικά για προβλήματα που αφορούν τα έντερα, είναι η ενδεδειγμένη λύση και πρόταση μια ολιστική ιατρική. Περίπου το 92% των θανάτων προκαλούνται από τα παράσιτα μπορούν να αποτραπούν. Το κυριότερο δε είναι ότι η χρήση του συγκεκριμένου. Εδώ είναι. Και αναφέρεται συγκεκριμένο ποτάνο. Και θα πω σε ποιο είναι αυτό. Αναφέρεται στη ρίγανη μπορεί να σκοτώσει πραγματικά παράσιτα και σκουλίκια που πάγουν στα έντερα. Εδώ μέσα έχει πάνω από 7 βότανα. Να λοιπόν κάτι λέω, πάρτε το. Όσοι έχετε σπαστική κολιτίδα, προβλήματα με το έντερο, τυμπανισμό, πρισμένη κοιλιά, ε, στις συσπάσει έντερου, ευερέθηση του έντερο, το εντερικό είναι μία από τι καλύτερε λύσει φυσική. Δεν είναι φάρμακο, το παραλαμβάνω, δεν είναι θεραπεία με φάρμακο αυτό εδώ. Είναι βότανα. Δοκιμάστε το. Όσοι το πήραν 92% των ανθρώπων ένιωσαν μια ανακούφιση, ειδικά τα έντρα στι γυναίκε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και για του άντρε, οι άντρε τι κάνουν, είναι πριν την του και γίνονται κάτι κοιλαράδε. Όχι για τον κοτσιά, αυτό το τρώει Αλλά η κοιλιά στον άντρα, όταν έχει αδύναμη, αλλά δεν έχει το σώμα, είναι κακή λειτουργία του εντέρου. Με αυτό εδώ θα ξεπριστεί η κοιλιά. Εντερικών. Δοκιμάστε το, το ένα κοστίζει 40 ευρώ Παίρνετε δύο εσείς με 36 ευρώ, δύο, μαζί με δύο βαδιστικών. Προλάβετε τώρα 2, 3, 1, 0, 25, 23, 20. Και να ξαναδείξω τις φωτογραφίες, τι έπαθες εσύ ρε, βαδιστικών. Έλα δε Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να ξαναδείξουμε λίγο. Τι είναι κυραλυφή η βαδιστικών, δεν είναι χημία, βότα να είναι. Το πόδι αυτό που βλέπετε μετά από 1,5-2 μήνες από ό,τι με ενημέρωσαν, καθάρισε. Πάμε εδώ. Αυτό που βλέπετε εξαφανίζει θα εξαφανιστούν όλα αυτά. Δείτε εδώ. Φλεβίτιδα, Κυρσί, Θρόμβι, όλα εξαφανιστούν. αυτό εδώ, από εδώ έγινε εδώ. Θα εξαφανιστούν σε ποσοστό επιτυχία 94%. Είναι κυραλυφή με βότανα του Αγίου Ρουσ, τα ισχυρότερα βότανα και ξεχάστε αυτή την εικόνα. Θα δειτε εδω 2,31,0,25,23,20. η μία κεραλυφή κοστίζει και αυτή 40 ευρώ. Παίρνετε δύο εντερικών και δύο βαδιστικών. Τέσσερα προϊόντα από 40 ευρώ, 160 ευρώ. Συν τα βιβλία, βάλτε άλλα περίπου 50-60 ευρώ. Μιλάμε για 220 ευρώ. Τα παραλαμβάνετε μόνο με 36 ευρώ. 2-31-0-25-20-20. Προλάβετε, μου λένε έχουν απομείνει μόνο 10. 10 έχουμε, παιδιά. 10, 10. Όταν λέω 10, 10 έχουν απομείνει. Προλαβαίνετε, προλαβαίνετε. 2-31-0-25-20-20. Επίση, το εταιρικό, για να είμαστε ξεκάθαροι, λέει. Ο... Α, εδώ είμαστε, για να διαβάσω λίγο. Ρίξτε, λέει, μια ματιά στι ηθίκε ζωή μα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, λέει ο καθηγητή Μάιταν, ότι το πρόβλημα του εντέρου είναι το υπαρήθμιο ένα ζήτημα στο οποίο από την αρχαιότητα η Ιπποκράτη εντόπισε πολλά προβλήματα τη υγεία μα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι από στιγμή που θα καταπολεμήσουμε παράστα, σκουλίκια και διάφορα άλλα βακτήρια μέσα στο εντερό μα, τότε καμία παραστική και καμία ασθένεια δεν θα μα ακουμπήσει. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η χρήση βοτάνων και όχι χημία αυτονόητα, ώστε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Ασκαρίδε. Έχουμε ένα, ένα, σωρό. Έτσι. Ασκαρίδε. Ε, λαμβλίαση. Είναι παράστα που υπάρχουν μέσα μα. Και διαβάζω τι λέει ο καθηγητής ο Σαλβατόρε Γκουζεγκρόια. Είναι PhD, Έτσι το λένε. Πανεπιστήμιο στη Μεσίνα τη Ιταλίας. Οι φενολικέ ενώσει του ελαιόλαδου που περιλαμβάνονται μέσα στο συγκεκριμένο σκεύασμα μπορούν να μειώσουν τι δευτερογενεί αλλοιώσει που προκαλούνται από την βλάβη του εντέρου. Η συγκεκριμένη ουσία, η ορεοπείνη αγγλικονίνη, πιθανώ είναι χρήσιμη για τη θεραπεία τη φλεγμονή που προκαλείται από αυτή την νόσο. Εγώ βγάζω τη θεραπεία από μέσα γιατί δεν είναι φάρμακο. Όμω, ο ερευνητή Γουέρι λέει, είναι συντάξει του παιδικού Journal of Biology. Είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε να λυάνουμε το έντερό μας, να το καθαρίσουμε από παράσιτα, βακτήρια και ένα σώρο σκουπίδια των τροφίμων. Να λοιπόν κάτι λέω, πάρτε το, εντερικών. Αυτό κοστίζει 40 ευρώ μόνο του. Έχουμε άλλους 8 τυχερούς, τελειώνουμε σιγά σιγά παιδιά, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Όσοι προλάβετε, παραλάβετε. Για άλλους 8. Τελειώσαμε. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ, παίρνετε δύο εντερικών και δύο βαδιστικών Κύριε Λυφή, άνοιξε την κάρτα, σε παρακαλώ. Άνοιξε την κάρτα. Άνοιξε την κάρτα τελείω. Μόνο με 36 ευρώ. Μόνο με 36 ευρώ. Προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20. Οι βαδιστικόν δε είναι κύριε που έχει μέσα βότανα. Μαυροκούκι, πεύκο, υποκαστανέα, ρίγανη, ματζουράνα, δεδρολίβανα, μέλια. Έχει ένα σωρό βότανα εδώ μέσα. Όσοι έχετε κυρσού, και, και θρόμβου, θα εξαφανιστούν. Θα διαβάσω τώρα στα γρήγορα τη μελέτη. Το κάνω και αυτό γιατί μερικοί από δεν πιστεύετε. Λέει λοιπόν, το η υποκαστανέα ενισχύει τα τριχοειδή αγγεία, ενισχύει τη ροή του αίματο και την ανταλλαγή, δυναμώνει τα τυχόματα των αγγείων. Δείτε εδώ. Από εδώ έγινε εδώ, πάνω μου, εδώ. Από εδώ έγινε εδώ. Λέει λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η υποκαστανέα ανακουφίζει συμπτώματα μυρμηγκιάσματο, πόνον κλεισμού, κόποση σε αίσθημα βάρου ή κρύου. Καταπολεμά αιμοροίδε, αλλά κυρίω θρόμβου και φλεβίτιδα. Το κατεξοχήν αυτό σημαντικό, λέω, τονώνει τη φλεβική κυκλοφορία όταν εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα και μειώνει την εμφάνιση χρυσών. Μεγάλο μέρο, λέει διάφορα, εδώ στα δράση τα λοιπά, μειώνει τα πρηξίματα και τα κουρασμένα πόδια. Εθέριο έδρελο έλαιο που έχει υδρολίβανο. Βοηθά στην καλύτερη αιμάτωση τη περιοχή και την ενίσχυση κυκλοφορία του αίματο. Αναζωογονεί την επιδερμίδα, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και ξεκουράζει τα βαριά και πονεμένα πόδα. πόδια. Είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ. Δείτε εδώ την εικόνα, παιδιά. Αυτή η εικόνα είναι η απόδειξη εντό εγωγικών. Χρήση μήνα, δεν ξέρω λίγο παραπάνω εδώ. Εδώ χρησιμοποιούσε, εδώ χρησιμοποιούσε η Βλέπετε. Κυρσή, φλεβίτιδα και θρόμβη, τέλο. Δείτε εδώ την εικόνα. Έτσι, και δεν είναι θεραπεία με φάρμακο, όπω θέλουν παιδιά. Ανακουφίζεστε πλήρω. Δείτε εδώ, αυτό πόδι είναι αυτό εδώ. Χρησιμοποιούσε εδώ λοιπόν ένα μισό μήνε. Παπ, εδώ. Γι' αυτό λέω προλάβετε τώρα: 2-3-1-0, 25-23-20. Εντερικών. Δύο εντερικών. Δύο, και είναι σημαντικό αυτό που θα πω: και δύο βαδιστικών με 36 ευρώ όταν κοστίζουν τα τέσσερα προϊόντα 160 ευρώ. Και τρία βιβλία μαζί. Δύο, 3 2-3-1-0, 20 Εντερικών. Όσοι έχετε ευερέθει στο έντερο, όσοι έχετε σπαστική κολίτιδα, συσπάσει έντερου, συμπτώματα έντερου, πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό, πόνο έντερου, δηλαδή αυτό το πράγμα που έχουν πολλοί άντρε, τη μεγάλη φουσκωμένη κοιλιά, είναι η κακή λειτουργία του έντερου. Στου δικά να κάτω τα αφήστε, αδυνατήστε κιόλα. Θα ξεπριστείτε ρε παιδιά. Όχι αδιάτησε με την έννοια αδυνατίσματο. Αλλά θα ξεπριστεί η κοιλιά. Ο τυμπανισμό θα φύγει από μπροστά. Θα λειτουργεί το έντερο καλύτερα. Το εταιρικό είναι μόνο βότανα. Έχουν απομείνει, ελάχιστα λεπτά, 2 λεπτά. 2-31-0-25-23-20. Το ένα κοστίζει, επαναλαμβάνω, 40 ευρώ. Παίρνετε δύο εντερικών και δύο βαδιστικών. Δύο και δύο βαδιστικών. Όλα μαζί 36 ευρώ και τρία βιβλία. Όσοι το πήραν, ήθελε μια κυρία η οποία μου έλεγε κύριε Βελόπουλε ειλικρινά, είχα πάρει κορτιζόνε, είχα πάρει ένα σωρό πράγματα γιατί είχα πρόβλημα με του κρυσού. Και με θρόμου, έκανε και θρόμους στα πόδια. Ήταν από την Τρίπολη η γυναίκα, ήθελα να με βρει εδώ. Και μου λέει ειλικρινά, έχω πάθει τόσο. Σε δύο μήνε μου λέει, ενώ έκανα χρόνια αυτήν την ιστορία, είμαι τόσο καλά όσο δεν φαντάζεστε. Και μου σηκώνει η γυναίκα το έτσι λίγο το. Την κάτσε και μου δείχνει, βλέπει, βλέπετε μου λέει, δεν έχω τίποτα πλέον. Για να σα λέω, δοκιμάστε το. Ειδικά το εταιρικό, έτσι το παίρνω και εγώ κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώ. Ε, παίρνω 15 σταγόνε το πρωί ε, με το πρωινό και το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ με το φαγητό. Το εντερικό είναι ό,τι καλύτερο είναι για να καθαρίσει το εντερό σα από παράστα, σκουλίκια, όλα αυτά τα επικίνδυνα που υπάρχουν. Θα μείνετε άφωνοι! Όταν λέω άφωνοι, το εννοώ, ξέρετε. Γιατί αυτέ οι εικόνε δεν είναι εικόνε που τι έβγαλα εγώ, είναι εικόνε από έντερο γεμάτο σκουλίκια. Δείτε εδώ. Να το. Να το. Ο Άλλο μόλι κοιτάει, αλλάζει κανάλι ο Γιώργο. Μην εδώ. Αυτά είναι σκουλίκια που υπάρχουν στον οργανισμό μα πήγα. Θέλετε, θέλετε, ζείτε και με αυτά. Μην εδώ. Μέσα στο έντερο. Γεωργάκη, τι νομίζει, δεν έχει τέτοια σκουλικά κι εσύ. Ε, πώ δεν έχει. Η παράστα, αυτά είναι παράστα. Μέσα στο έντερο. Δείτε το. Να το. Παράστα, αυτά είναι παράστα. Ε, λοιπόν, καθαρίζουν πλήρω. Όταν λέμε πλήρω, πλήρω. Χωρί να είναι παραπάνω θεραπεία με φάρμακο. Δεν είναι φάρμακο. Δεν είναι φάρμακο. Είναι βότανα. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ και ξεχάστε αυτό που έχω πει φορέ. Την πρισμένη κοιλιά, σπαστική κολίτιδα, ευερέθη έντερο. Ξεχάστε πολλά από αυτά γιατί είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ σε επίπεδο βοτάνων. Μαζεύτηκαν όλα τα βότανα που κάνουν καλό στο ευερέθη έντερο και σε όλη τη διαδικασία του εντέρου. Θα μείνετε, παραλαμβάνω, άφωνοι. Δεν υπάρχει, παιδιά. Ευερέθη έντερο, συσπάσει εντέρου, κολική εντέρου, συμπτώματα Πόνο στο έντερο, σπαστική κολλήτιδα, πρισμένη κοιλιά και ο τυμπανισμό. Αυτό που λέει πολλέ είναι πρισμένη κοιλιά των ανθρώπων, γυναίκε και άντρε. Με αυτό εδώ θα ξεπριστεί η κοιλιά σα. Θα καθαρίσει το έντερο σα από παράστα. Και είναι βότανα. Δεν είναι χημεία, δεν είναι φάρμακο. Το παραλαμβάνω, ξεκαθαρίζουμε. Δεν είναι θεραπεία με φάρμακα αυτό το πράγμα. Συν δύο βαδιστικών. Οι βαδιστικών είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ για κυρσού, φλεβίτα και θρόμπου. Σα διαβάζω γρήγορα, γρήγορα. Τι περιλαμβάνει. Έχει λέει φλαβονοειδή μέσα, τα βότανα έχουν φλαβονοειδή. Ευνοούν το κυκλοφορικό σύστημα κατά συνέπεια την οξυγόνωση των κιτάρων και άρα ευνοεί τη μυτοχονδριακή λειτουργία που παίζει κρίσιμο ρόλο σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά τα αγκεία. Επιπλέον, ευνοεί την απόρριψη από τα νευρικά κύτταρα των το προϊόντων του μεταβολισμού να μην τα αναλύω γιατί είναι χημικέ αντιδράσει και λέει έχει σπασμολητική, αντιελεργική και κυρίω καταστρεπτική, ακούστε εδώ, ισχύ για χόνδρου, για αυτό που λέω χόνδρα κανένα είναι αυτό που σχηματίζεται γύρω από τη Φλεβίτιδα, ξέρετε. Δεν είναι ο θρόμο, είναι άλλο πράγμα ο χρόνο. Μαζεύεται γύρω από τη Φλεβίτιδα. Δηλαδή, Φλεβίτιδα, Κυρσί και θρόμβι εξαφανιζόλ. Αυτέ οι εικόνε είναι μάρτυρα του τι μπορεί να κάνει κάποιο. Χρήση για 1,5 μήνα. Έτσι θα το πόδι. Έγινε έτσι. Δηλαδή, είναι εικόνε, παιδιά. Έρχονται στο γραφείο και με βρίσκουν οι άνθρωποι. Κυρσού, Φλεβίτιδα, θρόμβι. Θα με θυμηθούν οι μεγαλύτερε σε ηλικία άνθρωποι. Αυτά θα εξαφανιστούν. Προλάβετε τώρα, δείτε εδώ. Δείτε τώρα. Προλάβετε τώρα 2-31-025-23-22 δύο και δύο βαδιστικών, όλα μαζί 36 ευρώ. Για το έντερο, κυρσού, θρόμβου και φλεβίτιδα. Θα με θυμηθείτε και τρία βιβλία μαζί. Νικήστε τη χολυστερόλη, χολυστερίνη, το βιβλίο για αντιμετώπιση των πεπτικών προβλημάτων και ένα βιβλίο συλλεκτικό που κοστίζει 80 ευρώ του 1962 για το σκοπιανό Παύλα Μακεδονικό. Όλα αυτά μαζί, 36 ευρώ και κάθεστε, έχουν απομείνει άλλοι 5 τυχεροί για 5 από σας, Τέλος, τελευταία μέρα, άλλοι 5 από εσά μπορείτε να τα παραλάβετε τώρα. Δείτε λοιπόν το βίντεο, παιδιά, όταν το είδα συγκλονίστηκα, να πυροβολούν σε ευθεία γραμμή με δακρυγόνα τα κουπούκια, οι ματατζίδες, ο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Για δώσουμε το βίντεο. Βέβαια είπα η εικόνα που πηγαίνει και χτυπάει να την γίνει. Κάναμε σιγά σιγά για να την καταλάβει ο τηλεθεατή. Πάμε ξαναπίσω και πάγω στην εικόνα για να το δείξουμε καρέ καρέ αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε να πω τι συνέβη. Ξέρω ότι δεν μπορεί να Στα μάτια χαμένα δεν πάει, το ξέρω. Το ξέρω. Δείξε εκεί που σηκώνει την εικόνα ψηλά ότι περνάει σε ευθεία βολή το δακρυγόνο. Δεν πάει, δηλαδή πάει παράλληλα με το έδαφος. Δεν πηγαίνει από ψηλά χαμηλά. Δηλαδή είναι δολοφόνη. Δολοφόνη των Ελλήνων. Και αυτό δεν είναι το βελίδιο. Αυτό είναι ακριβώ από την πίσω πλευρά του άγαλμα του Βενιζέλου, του Καλαμαλή, του Κωνσταντίνου, του Α, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να καταλάβετε τα κουπούκια. Το είδατε. Να το. Η εικόνα. Άρε νιώνιο Διονύση. Τα <χι> <θα> έκανε. Μπασίλτο. <χι> <χι> δηλαδή η εικόνα είναι αδιάψωτη. <χι> δεν ότι <δω>, την τρύπησε. <χι> την τρύπησε. <χι> <χι> θα σκότωνε τον άνθρωπο. <χι> Ο ανόητο. <χι> Έπα το συλλάβουνε και τη στιγμή. Είναι απίστευτη η τύπη, παιδιά. Απίστευτη. Για τη Μακεδονία, ρε σεις. Δεν δίνουμε το όνομα. Τελείωσε. Γι' αυτό και λέω, ελάτε στην Πάτρα. Όλοι οι συνέλληνε 14 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, ημέρα 6,5 ώρα, θα είμαστε στο ξενοδοχείο Αστήρ. Όλοι εκεί. Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλό, 6,5 ώρα, στο πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλού, στην αίθουσα Πλιάδε. Στο Μελίνα Μερκούρι, ξέρετε, ειρηνικά ήσυχα να μιλήσουμε για Μακεδονία, να μιλήσουμε για Ελλάδα, να μιλήσουμε για εμά. Γραφτείτε στην ελληνική λύση σα. Χρειαζόμαστε, παιδιά. Πυρήνε, υποψήφιοι, ελάτε, στρατευτείτε για την Ελλάδα μα. Έχουμε πόλεμο πλέον. Όταν πετάει ο άλλο δακρυγόνο σε ευθεία πολύ είναι δολοφόνο. Ξαναδείξτε το βίντεο, ρε. Και πού χτύπησε την παναγιά μα, ρε. Με καλό χάρη, ρε. Ντροπή ρε. Σιγά, σιγά, λίγο. Το βράζει το Θανάση το πού αυτό το πράγμα, έτσι. Και ο του το Δεν ακούει τη λέω Σου λέω ρε πάγος στην εικόνα που περνάει από μέσα. Τουλάχιστον αυτό να έχουμε. Για να καταλάβετε αυτά δεν θα κανένα. κανένας. Εγώ θα στα δείχνω, η ελληνική λίστα στα δείχνει, γιατί είναι αθεόφοβη, είναι Χριστιανοφοβικοί, είναι χριστιανομισέλινε και όλα τα χειρότερα. Γι' αυτό και λέω: Ελά στην ελληνική λύση, παιδιά. Για να αλλάξουμε δείτε εδώ, δεν βρήκε το πρόσωπό τη. Ε, δεν βρήκε το πρόσωπο στην εικόνα. Γίνεται την εικόνα λίγο. Βρήκε ακριβώ από πάνω. Για να καταλάβετε, ρε, μισούν την ορθοδοξία, ρε. Την μισούνε. Γι' αυτό ήρθε η λύση για τη λογική να την ορθοδομήσει. Φίλε και φίλοι, ένα-δύο τυχεροί που θα προλάβουν τώρα μπορούν να πάρουν το εταιρικό. Το εταιρικό είναι ένα παγκόσμιο δημιουργήμα ελληνική εταιρεία. Είναι μετά από 10 χρόνια ερευνών, βρήκανε τα καλύτερα βότανα, φίλε και φίλοι, για να απεγκλωβιστείτε από το πρόβλημα των εντέρων σα. Είναι πολύ σημαντικό για ευερέθη στο έντερο, για συσπάσει εντέρου, για κολλικού εντέρου, για σπαστική κολλίτιδα, πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό, δηλαδή αυτό να ξεπριστεί η κοιλιά, σχετικά οι γυναίκε που έχουν πρισμένη κοιλιά, αυτό εδώ θα του βοηθήσει να τους ανακουφίσει πλήρως Εντερικό νεβότονα δεν έχει μία Δεν έχει μία εδώ μέσα Όσοι το πήραν έμειναν κατεδουσιασμένοι ο Ηθοποιός, διάσημος Έλληνας ηθοποιός Το πήρε ο άνθρωπος και μου λέει δεν το πιστεύω αυτό που έχω πάθει Δεν το πιστεύω μου λέει μέσα σε 10-15 μέρες Το αντιλαμβάνω μου λέει Το άντερό μου είναι Πολύ καλύτερα λειτουργεί δυσκυλότητα ή οποιαδήποτε προβλήματα. Δεν είναι, είναι, ένα απίστευτο προϊόν με βότανα, δεν είναι φάρμακο, δεν θεραπεύει με, με φάρμακο, δεν είναι φαρμακευτική ουσία εδώ μέσα. Δοκιμάστε το. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ γιατί έχει πανάκριβα βότανα. Παίρνετε δύο εντερικών, δύο βαδιστικών και τρία βιβλία με 36 ευρώ. 36 ευρώ όπω ακούτε, το ένα κάνει 40 ευρώ. Παίρνετε τέσσερα προϊόντα με 36 ευρώ, συν τρία βιβλία, ένα-δύο που θα προλάβουν τώρα, τελευταία μέρα που το παρουσιάζουμε, μόνο για σήμερα ήταν. Μόνο για τώρα, μόνο για εσά, εταιρικών και βαδιστικών. Το βαδιστικό, φίλε και φίλοι, είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ. Με όλε τις ουσίε βότανα μέσα που περιλαμβάνουν φλαβονοειδή και τα λοιπά, αλλά, με φυσική διαδικασία. Εδώ χρησιμοποιούσε το, το, την αυτήν εδώ. Δείτε εδώ. Έλα εδώ. Βαδιστικών. Δείτε δεξιά το πόδι, άλυφε αλη, το άτομο. Με αυτό εδώ, εδώ. Δείτε πώ έγινε, για να καταλάβετε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Να δείξω μερικέ εικόνε. Εδώ, εδώ, η κυρία αυτή, το ποδαράκι τη, βλέπετε το άλυφε, έγινε έτσι. Να το. Βαδιστικό. Τέρμα οι Τέρμα! Τέρμα οι φλεβίτιδα. Όταν λέμε τέρμα ή όχι, θρόμβι, θλεβίτιδα κερσί. Τέρμα! Εδώ, δείτε, εδώ. Ο άνθρωπο το χρησιμοποιούσε αυτό εδώ. Βλέπετε εδώ, η κυρία θλεβιτιδα περιπτώσει, είχε πρόβλημα, το χρησιμοποιουσε αυτο εδω εδω η κυρια πα περιπτωσει ειχε προβλημα το εδω Να το. Γι' αυτό λέω βαδιστικό. κυρσί φλεβίτιδα και θρόμβι φεύγουν. Ανακουφίζεστε πλήρω. Δεν είναι φάρμακο. Είναι κυραλυφή με βότανα. Δύο από αυτά, συν δύο εταιρικών, συν τρία βιβλία, όλα μαζί 36 ευρώ προλάβετε τώρα. 94% ευστοχία στόχου, επαναλαμβάνω. Επιτυχίας. Επιτυχία. Επιτυχία των βαδιστικών. 92 με 93% των εταιρικών. Όσοι το πήραν έμειναν κατεδουσιασμένοι. Ειδικά αυτοί που έχουν προβλήματα. Την πανισμό δηλαδή πρισμένη κοιλιά. Το έντερό του γίνεται ίσο. Παιδιά, η κοιλιά γίνεται ίσια. ίσια, ίσια. Φυσιολογική. Όπω είναι το γραμμένου. Πυκμάχο γάρ. Ε, πρισμένη κοιλιά. Σπαστική κολίτιδα. Πόνο στο έντερο. Συμπτώματα εντέρου. Συσπάσει εντέρου. Ευερέτηση το έντερο. Όλα αυτά είναι αυτά τα δημιουργήματα. Επίση, καθαρίζει το εντερικό όλα τα παρασίτα. Κοιτάξτε, δεν τη λέει το Πανεπιστήμιο του Λούντλ. Ότι υπάρχει σχέση εντερικών βακτηρίων και παχυσακία. Το ότι είμαστε χοντροί, κάτσε να και Δεν έχουμε εδώ χρόνο. Βλέπω εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Α τι θέλει. λάτα. Κάτσε. Λοιπόν, δείτε εδώ. Όσοι πάρετε το εταιρικών θα μείνετε άφωνοι. Να απίστευτο το προϊόν. Σκουλίκια παράσιτα. Δείτε στο σα. Εδώ. Αυτά ξεχάστε τα. Γι' αυτό λέω πάρτε το εντερικό. Θα με θυμηθείτε η καλύτερη λειτουργία του εντέρου με βότανα. Εντερικό. Το ένα κάνει 40 ευρώ. Είναι ελληνική, ελληνική εταιρεία, ελληνικό προϊόν, ελληνική πατέντα, ελληνική φόρμουλα. Μαζί με δύο βαδιστικών γιατί χρήματα στέλνουμε και στο Άγιον Όρο με βότανα του Αγιώρου. Τέσσερα προϊόντα. Τρία βιβλία. 36 ευρώ Όσοι προλάβετε τώρα, ένα, δύο που έχουν απομείνει, θα τα παραλαβετε 2 2-31-0-25-20-20. Τώρα τηλεφωνήστε με 36 ευρώ. Και δύο εταιρικών και δύο βαδιστικών. Μην κάθεστε. Αν τελειώσει η εκπομπή, τέλο η προσφορά. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει προσφορά. Ξεχάστε κυρσού, φλεβίτε και θρόμπου. Ξεχάστε πρόβλημα στα έντερά σα. Όσοι το δοκίμασαν, σα είπα διάσημο ηθοποιό, το εταιρικό δοκίμασε. Έμεινε άφωνο ο άνθρωπο. 2-31-0-25-20-20, τώρα τωρα τηλεφωνηστε για να προλάβετε. Μην ξεχνάτε, στην Πάτρα θα είμαστε 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στο ξενοδοχείο Αστήρ, σε πείσμα των υπαλλήλων του Σόρος και του Ροτσάιλ, οι οποίοι δεν κάνουν αγώνα εναντίον του κεφαλαίου, αλλά υπέρ αυτού. Και Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στο Κορυδαλό, 6,5 ώρα, στο Ρομαντικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλού στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη Θα είμαστε εκεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Και εκεί επίση, ελάτε στην ελληνική λύση, βοηθήστε μα. γίνεται υποψήφοι, πυρήνε, βοηθήστε όσο μπορείτε. Φέρετε δωρεάν νομικέ συμβουλέ. Τζάμπα στην ελληνική λύση, έχετε δωρεάν νομικέ συμβουλέ. Δεν πιώνετε τίποτα. Τζάμπα δικηγόρου. Στα μέλη μα. Ο Θεό δεν την Ελλάδα και του Έλληνε. Να είστε καλά.